Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Δαμφουλή. Τι κάνετε, λίγο με το κινητό, λίγο πιο κοντά για να ακουγόμαστε λίγο καλύτερα. Οδηγείτε μάλλον. Είμαι με το αυτοκίνητο, ναι, τώρα και επιστρέφω στο Δημαρχείο. Αγία Κυριακή σήμερα, να πούμε και χρόνια πολλά. Και όχι είμαστε μόνο. Στην Αγία Κυριακή, εδώ γιορτάζει το χωριό. Ναι. Οπότε τώρα επιστρέφω στο Δημαρχείο, θα μιλήσουμε καθοδόν. Καθοδόν. Αν μπορούμε να μην έχουμε το hands free για να είμαστε λίγο καλύτερα, αν μπορείτε να σταματήσετε κάπου. Δεν γίνεται. Αν θέλετε, θα πούμε σε 20 λεπτά. Όχι, 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 θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Αγία Κυριακή, λοιπόν, και χθες εδώ να μην ξεχάσουμε γκαλιότρυπες με πάρα πολύ κόσμο στην Καστοριά που την αγαπάει. Σε μια πολύ ωραία τοποθεσία, οφείλω να ομολογήσω, γραφική, όπως είναι όλη η πόλη της Καστοριάς. Ήταν μια πολύ ωραία, λειτουργήσαμε δηλαδή σε έναν πάρα πολύ ωραίο χώρο. Να πούμε ότι η Αγία Κυριακή, δεν ξέρω αν το ξέρετε, διώχνει, λέει, την κατάθλιψη. Είναι η Αγία που διώχνει την κατάθλιψη και φέρνει τη χαρά. Μάλλον γι' αυτό είναι και ιδανική για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Γι' αυτό το τονίζουμε τώρα. Σχολιάζεται ποικιλοτρόπως η επίσκεψη του κύριου Κικίλια. Ναι. Η πρώτη φορά που έρχεται υπουργός τουρισμού στην Καστοριά, μήπως από τα σχόλια που έχετε διαβάσει, για πρώτη φορά που έρχεται ένας τέτοιος υπουργός, τον πήραμε λίγο και παραμάζωμα? Κοιτάξτε, το θετικό είναι ότι επισκέπτεται έστω πρώτη φορά υπουργός, ότι επισκέπτεται, ναι, υπουργός τουρισμού για πρώτη φορά την περιοχή μας, αλλά θα έλεγα ότι είναι και υπερβολή να εκφράζουν έτσι μεγάλη ικανοποίηση το ότι επισκέπτεται υπουργός την Καστοριά, την αγροτική Καστοριά, την Καστοριά με τα πολλά προβλήματα που της πρέπει μια σημασία, θα έλεγα, της οφείλουμε μια σημασία όλοι μας. Άρα θα το θεωρούσα υπερβολικό να υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση επειδή επισκέπτεται την Καστοριά κάποιος υπουργός. Μάλιστα. Στο θετικό είναι ότι επισκέπτεται ο υπουργός τουρισμού και κυρίως για το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του τουριστικού τομέα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Και φυσικά η εκδήλωση αυτή, το φυσιολογικό μάλλον, θα ήταν να γίνει στην Καστοριά, ναι, που αποτελεί έτσι το βαρύ πυροβολικό, θα έλεγα, του τουριστικού τομέα στην Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο. Το γεγονός όμως ότι μέχρι τώρα δεν είχε έρθει υπουργός τουρισμού, μήπως είναι ένα από τα στοιχεία που δείχνει ότι γενικά και η Καστοριά αλλά και η Δυτική Μακεδονία έμειναν αρκετά πίσω σε όλο αυτό το κομμάτι και τώρα προσπαθούμε με βήματα γρήγορα να καλύψουμε χαμένο έδαφος? Σίγουρα, το πόσο σημασία έδιναν δηλαδή τις επισκέψεις, εμείς δεν τις εννοούμε ήρθε επίσκεψη, είναι το τι σημασία δίνει κάποιος σε μια περιοχή για να έρθει. Και με αυτήν την έννοια το τονίζουμε όλες αυτές τις μέρες. Εγώ προτιμώ να έχουμε ουσία πάντα και αποτέλεσμα. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ας μην έρθει και κάποιος στην Καστοριά, αρκεί να έχουμε αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Το αποτέλεσμα είναι, ειδικά στο συγκεκριμένο κομμάτι, θα μπορούσε η Καστοριά να είναι παρούσα και οι φορείς της σε όλες τις εκθέσεις, σε όλες τις επισκέψεις που γίνονται από κυβερνητικά στελέχη, κυρίως στο εξωτερικό, αλλά να έχει μια παρουσία σε πολλά σημεία, έτσι, σε πολλά μέρη του κόσμου. Γι' αυτό δεσμεύτηκε ο κύριος. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό είναι που είπε και ο κύριος Κικίλιας εδώ ως πρέσβης, έτσι, του συγκεκριμένου τομέα, ότι η Καστοριά, οι φορείς της που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο κομμάτι, θα πρέπει να είναι από εδώ και πέρα παρόντες σε όλες τις εκθέσεις τουρισμού που γίνονται από κυβερνητικά κλιμάκια. Ναι. Τώρα, υπάρχουν κάποιες φράσεις του κύριου Κικίλια που σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως. Το γεγονός δηλαδή ότι σε κάποιο διάστημα, χωρίς να προσδιοριστεί, δεν θα φτάνουν οι κλίνες στην Καστοριά για να καλύψουν την ζήτηση. Και σε ό,τι αφορά την λίμνη μας,
Ποια λίμνη Κόμο. Είναι δύο εντυπωσιακά πράγματα που υπόθηκαν με τον κύριο Κικίλια και θέλω να τα, επειδή μιλήσατε και μετά φαντάζομαι μαζί του και ιδιωτικά, δεν ξέρω αν λίγο τα σχολιάσατε και παραπάνω. Πώς τα καταλάβατε αυτά τα δύο κυρίως? Εγώ καταρχάς εκτιμώ ότι η κάθε πόλη, η κάθε χώρα, η κάθε περιοχή, η κάθε λίμνη στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει το χαρακτήρα της. Δεν θα πρέπει ούτε να συγκρινόμαστε, ούτε να κοιτάμε κάτι άλλο. Απλά αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε τις κινήσεις ώστε να δυναμώσουμε, να κάνουμε πιο δυνατό έτσι το προϊόν μας. Επειδή η λίμνη Κόμο είναι όμως η λίμνη Κόμο είναι και η πιο γνωστή λίμνη της Ευρώπης και πολλές μεγάλες διασημότητες έχουν σπίτι εκεί. Σίγουρα, όπως το είπατε, δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιοι διάσημοι και αυτοί οι διάσημοι είναι που προσελκύουν περισσότερο κόσμο και τουριστικούς επισκέπτες. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να κάνουμε, το είπατε και εσείς προηγουμένως, να κάνουμε βήμα-βήμα το προϊόν μας, να το δυναμώσουμε, να το προβάλλουμε έτσι όπως πρέπει. Γίνονται κινήσεις, κυρίως από αυτήν την δημοτική αρχή, που μπορούμε να κρατήσουμε τον κόσμο λίγο περισσότερο χρόνο. Αυτά γίνονται βήμα με βήμα, οι κινήσεις γίνονται, η προβολή γίνεται και παρόλο που από τα τελευταία, από τα τρία χρόνια σχεδόν που είμαστε δημοτική αρχή, τα 2,5 χρόνια ήμασταν κλειστά, παρόλα αυτά έγιναν οι κινήσεις που έπρεπε, δεν σταματάμε εκεί, συνεχίζουμε και περισσότερο για να κάνουμε τον τόπο μας γνωστό σε όλα τα σημεία του κόσμου, να αναδιαρθρώσουμε έτσι τις δομές μας με κάποιες συντηρήσεις. Πλέον έχουμε ένα καράβι στη λίμνη, θα έχουμε ένα τρενάκι, ο λιμναίος οικισμός αυτή τη στιγμή συντηρείται. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει το ίδιο και με το Ινσπηλιά του Βράκου. Οπότε μέρα με τη μέρα νομίζω ότι δυναμώνουμε αυτό το προϊόν ώστε να το κάνουμε και πιο προσελκύσιμο, αλλά να μπορέσουμε από τη στιγμή που θα είναι προσελκύσιμο και θα έχουμε αρκετούς τουριστικούς επισκέπτες να τους κρατήσουμε περισσότερο χρόνο στην πόλη μας. Άρα ξεκαθαρίζω ότι κάθε μάλλον περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Εμείς αυτό που θα πρέπει να επιμείνουμε είναι να προβάλλουμε τα χαρακτηριστικά του τόπου μας και δόξα τω Θεώ είναι πάμπολα αυτά και δεν θα μπω στη διαδικασία να πω ότι θα συγκριθούμε με κάποια άλλη πόλη, με κάποια άλλη λίμνη παρόλο που έχουμε κάποια προβλήματα τα οποία τα ανέφερα στον Υπουργό σε κατηδίαν συζήτηση. Όπως παραδείγματος χάρη. Και μέσα στο Καραβάκι το έλεγα ότι πλέουμε σε μια λίμνη που με προεδρικό διάταγμα είναι χαρακτηρισμένη Natura. Αυτό παρόλο επίσης που δεν είναι στην αρμοδιότητα, η λίμνη ξέρετε ότι δεν είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου Καστοριάς, μπορεί να καθαρίζουμε εμείς με το μηχάνημά μας, με το πολυμηχάνημα, μπορεί να βάζουμε βάρκες και κάποιους υπαλλήλους μέσα να καθαρίσουν τη λίμνη, δεν είναι όμως στην αρμοδιότητα του Δήμου Καστοριάς. Η λίμνη λοιπόν είναι χαρακτηρισμένη με προεδρικό διάταγμα ως Natura. Αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα στο να γίνουν κάποιες δραστηριότητες, κυρίως αθλητικές, στη λίμνη Καστοριάς. Παράδειγμα, συγκεκριμένα μόνο οι αγώνες κοπηλασίας μπορούν να γίνονται. Δεν επιτρέπει δηλαδή άλλα σπόρο όπως έχουμε σε παραθαλάσσιες περιοχές. Ένα πρόβλημα είναι αυτό. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι η παρόχθια έτσι, ζώνη που ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικό. Στην κλιματική υπηρεσία. Και σε αυτό το κομμάτι. Με τον εμπορικό κόσμο να υπάρχουν, να δημιουργούνται μάλλον κάποια προβλήματα. Είναι κάποιοι παράγοντες οι οποίοι δεν σου επιτρέπουν να συγκριθείς, κύριε Νατσούλη, με τη λίμνη Κόμο ή με οποιοδήποτε άλλη λίμνη στον κόσμο. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργείται λόγω του προεδρικού διατάγματος αυτού είναι να μην επιτρέπει τη χρήση υδατοβρωμίου ώστε να κάνουμε τις πτήσεις με υδροπλάνο. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο το διαπιστώσαμε στην πορεία και αφού κάναμε κάποιες συζητήσεις με εταιρείες για να βγάλουμε άδεια υδατοβρωμίου στην λίμνη της Καστοριάς.
διάφορα έτσι προβλήματα, τα οποία εκεί θέλουμε τη βοήθεια της κυβέρνησης, σύνολο των άλλων που προανέφερα, δηλαδή προβολή συμμετοχή σε εκθέσει κλπ. Την προβολή των εκθέσεων αντιδεσμεύτηκε ανεπιφύλακτα και μάλιστα στις μεγαλύτερες, στις πιο δυνατές εκθέσεις του εξωτερικού, αρκεί και εμείς από τη μεριά μας να έχουμε δυνατή παρουσία. Μας εξασφαλίζουν θέση η κυβέρνηση σε αυτές τις εκθέσεις και εμείς δυναμική και ουσιαστική παρουσία όμως αυτές. Συμφωνούμε. Επίσης πρέπει να πούμε, και το προανέφερα και αυτό, να πούμε τις δομές μας να είναι έτοιμες για να υποδεχτούν τους επισκέπτες, γιατί δεν μπορεί να πηγαίνουμε σε μία έκθεση να προβάλλουμε την περιοχή και όταν έρχεται ο επισκέπτης εδώ πέρα να μην να κάνει. Γι' αυτό είπα πριν το τι κάνουμε εμείς ως Δημοτική Αρχή. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει σίγουρα να γίνουν και επιχειρηματικές κινήσεις. Ναι. Αναφέρουμε πολύ συχνά τα Γιάννενα, τα οποία ναι. Θα σας πω για μία ακόμη φορά ότι είναι η 7η μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα. Έχω βγάλει μία λίστα, κύριε Νατσούλη, από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία για τις πόλεις της Ελλάδος άνω των 10.000 κατοίκων, στην οποία ανήκει η Καστοριά. Μάλιστα. Σε αυτήν την λίστα λοιπόν τα Γιάννενα, που τα ζηλεύουμε όλοι μας, είναι 7η πόλη στην Ελλάδα. Τα Τρίκαλα είναι 8η, ο Βόλος είναι 6η πόλη στην Ελλάδα, η Καστοριά είναι 65η στις 77. Άρα, πού είμαστε και πού θέλουμε να φτάσουμε? Σίγουρα θέλουμε να φτάσουμε σε επίπεδα τελώνης, θα έλεγα εγώ, κόμμο, όπως πολύ ωραία το είπαμε, αλλά πρέπει να δούμε και ποιοι είμαστε και πού είμαστε. Εγώ πιστεύω ότι βήμα-βήμα θα γίνουν έτσι οι κατάλληλες κινήσεις, ώστε να ανεβαίνουμε κλιμακωτά και όχι απότομα. Θα γίνει αυτό. Και, είναι και εκεί στο Κόμο είναι μια περιοχή 80-85.000 κατοίκων. Ναι. Είναι, και στο Κόμο ακόμα είναι 85.000 κάτοικοι εκεί. Έχουν γίνει και κάποιες κινήσεις πριν από αρκετά χρόνια. Θέλω να καταλήξω όμως ότι στα Γιάννενα έχουν γίνει επιχειρηματικές κινήσεις. Έχουν γίνει ξενοδοχεία με συνεδριακούς χώρους και αυτή τη στιγμή τα Ιωάννενα αποτελούν έναν προορισμό για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει μια κίνηση και εμείς ως Δήμος Καστοριάς να κάνουμε ένα σύμφωνο συνεργασίας με το Γραφείο του Συνεδριακού Τουρισμού στη Θεσσαλονίκη. Όχι για να γίνουν συνέδρια αυτή τη στιγμή στην Καστοριά, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι να το υποστηρίξουμε. Και δεν λέω ότι ο Δήμος δεν είναι έτοιμος να το υποστηρίξει. Ενώ σαν πόλη, σαν περιοχή, σαν επιχειρήσεις. Αλλά τα συνέδρια που γίνονται στην Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, να έχουν στις παράλληλες εκδηλώσεις τους κλπ. Μια επίσκεψη, μια εκδρομή ημερήσια στην Καστοριά. Όταν θα είμαστε έτοιμοι και σε αυτό το κομμάτι, θα προχωρήσουμε επίσης δυναμικά. Θα μπορούσε η ΕΔΙΚΑ να παίξει και ένα ρόλο σε αυτό, η ΕΔΙΚΑ, ο χώρος της ΕΔΙΚΑ δηλαδή. Σίγουρα θα παίξει ρόλο, γιατί διαθέτει ένα πολύ καλό συνεδριακό χώρο. Και εύχομαι και βλέπω ότι γίνονται κινήσεις και από την διοίκηση του Επιμελητηρίου Καστοριάς. Καλές κινήσεις, έξυπνες κινήσεις που θα έχουν αποτέλεσμα σε μικρό χρονικό διάστημα, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά επανέρχομαι στις επιχειρηματικές κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν. Ξέρετε κάτι άλλο, κύριε Νατσούλη, όταν επισκέπτεσαι μία πόλη, επισκέπτεσαι κυρίως, εκτός από τη φυσική ομορφιά που θες να δεις, επισκέπτεσαι γιατί έχει ένα πολύ καλό ξενοδοχείο, γιατί έχει ένα πολύ καλό εστιατόριο, γιατί έχει ένα πολύ καλό, πολύ καλές εγκαταστάσεις σπα και ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Ένα σύνολο πραγμάτων, ναι. Πρέπει να έχει παράδειγμα, επίσης να σας πω κάτι άλλο. Εδώ στην περιοχή Δυτικής Μακεδονίας διαθέτουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε διαφήμιση, διαθέτουμε 3 εστιατόρια πολύ καλά, τα οποία είναι στα 100 καλύτερα της Ελλάδος. Μάλιστα. Νομίζω ότι φαντάζεται ο καθένας από εμάς σε ποια αναφέρομαι. Εκεί δεν έχει γίνει καμία κίνηση από κανέναν Δήμο, από κανέναν άλλον φορέα. Που είναι μάλιστα και στο πουθενά, έτσι. Που είναι και στο πουθενά, καταλαβαίνουμε τι λέτε. Είναι και στο πουθενά. Είναι ούτε σε κεντρική οδό, είναι ούτε σε Εγνατία πάνω, είναι ούτε σε οτιδήποτε άλλο. Και να πούμε ότι και ο δρόμος, η διαδρομή δεν είναι και η πλέον καλύτερη. Αλλά θέλω να πω ότι πηγαίνουμε εκεί πέρα μόνο και μόνο επειδή υπάρχει αυτό το εστιατόριο για να φάμε.
Άρα θέλει κινήσεις, θέλει κινήσεις, θέλει κινήσεις οι οποίες θα προσελκύσουν επίσης κόσμο, όχι μόνο από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, και να γίνει και προβολή από τις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Τώρα, στην τοποθέτησή σας επαναφέρατε την πρόταση για ανώτατη σχολή τουρισμού στην Καστοριά. Είδαμε και προσέχαμε μήπως ο κύριος Χικίλιας πει κάτι γι' αυτό. Δεν είναι συναρμοδιότητα βεβαίως, αλλά δεν ξέρω, έχει οριμάσει πια η ιδέα αυτή, γιατί την ακούμε αρκετό καιρό, αλλά καλά κάνουμε και την επαναφέρουμε. Έχει μέλλον αυτή η πρόταση? Κοιτάξτε, είναι στην αρμοδιότητα καθαρά του Υπουργείου Τουρισμού. Και όχι του παιδείας, ας πούμε. Όχι, όχι. Οι συγκεκριμένες σχολές είναι αποκλειστικά στο Υπουργείο Τουρισμού. Mm-hmm. Την ώρα που το ανέφερα στον χαιρετισμό μου, έτσι, στην ομιλία μου, είδα τον Υπουργό ότι κούνησε το κεφάλι του καταφατικά και θετικά. Ίσως είναι κάτι καλό αυτό. Η κρούση για το συγκεκριμένο θέμα είχε γίνει τον Ιανουάριο του 2021 στην Υφυπουργό Τουρισμού, στην κυρία Ζαχαράκη, σε μια επίσκεψή μου στην Αθήνα, όπου της κατέθεσα και την πρόταση συγκεκριμένη, αλλά και ένα υπόμνημα αναλυτικό για την ανάπτυξη του τουρισμού. Το ίδιο έγινε κατά την επίσκεψη της κυρίας Ζαχαράκη τον Ιανουάριο του 2022 εδώ στην περιοχή μας, στην Καστοριά, και το ίδιο έγινε τώρα και στον κύριο Κικίλια. Υπάρχουν δύο τέτοιες σχολές αντίστοιχες που ασχολούνται με τον καλοκαιρινό, με τον θερινό mm-hmm. τουρισμό. Αυτές οι σχολές έχουν έδρα μία στη Ρόδο και μία στην Κρήτη. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή ιδέα και η κίνηση να γίνει μία αντίστοιχη σχολή στην Καστοριά που θα ασχολείται με τον χειμερινό τουρισμό. Εκτός το ότι είναι πολύ χρήσιμο για την περιοχή μας, και πάλι αν θέλουμε να αναπτύξουμε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια έχει βιώσει πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις, θα μπορούσαμε να την ενισχύσουμε, και μιλάω από την κυβέρνηση κεντρικά, θα μπορούσαμε να την ενισχύσουμε με μια ίδρυση, με την ίδρυση μιας τέτοιας σχολής. Η οποία θα πήγαινε παράλληλα με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας, γιατί είχαμε και μια συζήτηση με τον κύριο Κικίλα όταν ήρθε εδώ και στην εκπομπή μας. Προς στιγμήν 2.000 παιδιά της Καστοριάς φεύγουν για τις τουριστικές, πραγματικές τουριστικές περιοχές του καλοκαιριού, τα νησιά δηλαδή, για να έρθει όλο αυτό το δυναμικό και πάλι πίσω, να παραμένει εδώ και να έχουμε και εισαγόμενο κόσμο ακόμη και να δουλέψει. Είναι μεγάλο αυτό το διάστημα, πώς το βλέπετε? Εκτιμώ ότι θα είναι μια, ξαναλέω, πολύ χρήσιμη σχολή. Δηλαδή θα απασχολήσει και πολλά άτομα. Και επίσης κάτι άλλο ενδιαφέρον είναι ότι φέτος, μετά από την πανδημία, έχει ανοίξει γενικά η κατάσταση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δόξα σε ο Θεός. Στο τουριστικό κομμάτι, δόξα τω Θεώ. Βλέπουμε όμως ότι πολλές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα έχουν έλλειψη προσωπικού. Και εξειδικευμένου ή ανεγνωρισμένου προσωπικού. Εκτός το ότι υπάρχει έλλειψη γενικά προσωπικού, μεγαλύτερη έλλειψη υπάρχει στο εξειδικευμένο προσωπικό. Αν θέλουμε λοιπόν να αναπτύξουμε το συγκεκριμένο τομέα, όταν λέμε ότι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος είναι ο τουρισμός, σίγουρα θα πρέπει να γίνουν κινήσεις για να παράξουμε στελέχη. Να παράξουμε στελέχη τουρισμού. Οι βάσεις είναι να βγάλουμε, έτσι σε εισαγωγικά, εξειδικευμένα άτομα, στελέχη που θα ασχοληθούν επαγγελματικά με το συγκεκριμένο κομμάτι, και πιστεύω ότι θα υπάρχει εργασία για όλο τον χρόνο. Άρα λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Γορενσίδη, συμπερασματικά για αυτήν την επίσκεψη που τόσος θόρυβος έγινε, τόσος λόγος έγινε, τι κρατάτε εσείς από όλα αυτά για την συνέχεια? Κρατάω, όπως σας είπα, το θετικό, την επίσκεψη υπουργού εδώ στην Καστοριά, μέσα στα πλαίσια έτσι της προβολής του τουριστικού πακέτου της Δυτικής Μακεδονίας, το ότι έγινε εδώ στην περιοχή μας. Είχαν την ευκαιρία λοιπόν οι επισκέπτες σε αυτό το κυβερνητικό κλιμάκιο να δει αυτοπροσώπως, έλεγα, τις ομορφιές, αυτά που διαθέτει η Καστοριά, και να πιστεί στην ουσία ότι η Καστοριά πρέπει να μπει στον χάρτη, έτσι στον κεντρικό,
της προώθησης και της προβολής. Ακριβώς. Της χώρας. Γιατί ένα Υπουργείο Τουρισμού, και να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, δεν μπορεί να χτίσει κτίρια, δεν μπορεί να... δεν είναι αυτή η αρμοδιότητά του. Είναι να βάζει περιοχές παντού στην προώθηση. Ακριβώς. Ο τουρισμός είναι κάτι άλλο. Ακριβώς. Ακριβώς. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, χρειάζεται αγώνας. Και αυτό ίσως να το καθιστά ακόμη πιο δύσκολο. Γιατί ήταν να κάνουμε ένα κτίριο, θα το κάναμε ένα κτίριο. Εδώ πρέπει να μπει πάση θυσία η Καστοριά παντού. Ναι. Αυτό είναι το δύσκολο. Και αν το καταφέρουμε, από εκεί και μετά τα πράγματα μοιάζουν ευκολότερα. Λοιπόν, κύριε Γορεντζίδη, σας ευχαριστούμε. Σας φέραμε Καστοριά. Εγώ σας ευχαριστώ. Μόλις ήρθα. Λοιπόν, ελπίζω να ήταν ευχάριστη και η διαδρομή σας. Ευχαριστώ πολύ. Πάντα ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλημέρα. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.